Την τελευταία φορά που φιλοξενήσαμε τον επόμενο καλεσμένο μας ήταν λίγες μέρες πριν αναλάβει υπηρεσία στο νοσοκομείο του Βόλου ως ένας από τους ιδιώτες γιατρούς οι οποίοι ενισχύουν το Αχιλλοπούλιο με εφημερίες για να αντιμετωπιστεί η αυξημένη ανάγκη που υπάρχει με τους ασθενείς με κορονοϊό. Ο πνευμονολόγος κ. Κωνσταντίνος Χρήστου είναι μαζί μας σήμερα. Καλησπέρα, γιατρέ. Καλησπέρα από το νοσοκομείο του Βόλου που κάνω μία ακόμα εφημερία. Άρα σας βρίσκουμε στο νοσοκομείο. Πώς είναι λοιπόν η κατάσταση, καθώς μπορείτε να μας πείτε άμεσα, αφού βρίσκεστε μέσα σήμερα, πώς είναι η κατάσταση στο νοσοκομείο? Έχει μία τάση μείωσης η προσέλευση νέων περιστατικών και αυτό είναι πολύ αισιόδοξο. Αλλά δυστυχώς υπάρχει ακόμα πολύ μεγάλος αριθμός των διασωληνωμένων, 8 στην MEFT COVID και 4 στην MIN COVID, οπότε δεν υπάρχει και κρεβάτι αυτή τη στιγμή στο νοσοκομείο του Βόλου και βεβαίως δυστυχώς έχουμε ακόμα θανάτους. Ανθρώπους που εγώ είδα τελευταία φορά την Κυριακή που είχα την προηγούμενη εφημερία, τους οποίους σήμερα δεν βρήκα στα κρεβάτια όπως έπρεπε να βρω στην τωρινή εφημερία ζωντανούς. Αυτό είναι λογικό γιατί ανάμεσα στα κρούσματα, στις νέες μολύνσεις, να το πούμε σωστότερα, και στους διασωληνωμένους και στους θανάτους υπάρχει μια χρονική καθυστέρηση, μια αδράνεια. Οπότε αυτό που βλέπουμε σήμερα σαν μείωση των νέων περιστατικών θα το γευτούμε σαν μείωση διασωληνώσεων και θανάτων μετά από 10, 12, 15 μέρες. Άρα λοιπόν τα μηνύματα για τα Χριστούγεννα είναι αισιόδοξα. Άρα θεωρείτε λοιπόν ότι είμαστε στη διαδικασία, στη φάση μάλλον που πέφτουν τα κρούσματα όπως βλέπουμε τις τελευταίες μέρες. Δυστυχώς έχουμε αύξηση στους νεκρούς. Χαρακτηριστικό ήταν το χθεσινό νούμερο που έπεσε στα αυτιά όλων μας, 120 νεκροί στη χώρα εχθές, ένα τραγικό ρεκόρ. Άρα πιστεύετε ότι από εδώ και πέρα θα βλέπουμε ίσως αυξημένα τα νούμερα όσον αφορά τους νεκρούς, αλλά θα έχουμε λιγότερα κρούσματα? Έχουμε λιγότερα κρούσματα. Άρα θα σταθεροποιηθεί αυτό, πιστεύετε? Σταδιακά θα βλέπουμε και λιγότερους θανάτους. Το 130 που είδαμε χτες, είδατε ότι σήμερα δεν ακολουθήθηκε. Ναι. Σήμερα ήταν 77. Σωστά. Άρα λοιπόν στη στατιστική υπάρχουν και κάποιες ακραίες τιμές. Οπότε ας ελπίσουμε ότι το χθεσινό ήταν απλώς μια ακραία τιμή και μια συγκυρία. Πιστεύουμε ότι σιγά σιγά θα αρχίσουν να μειώνονται σταθερά οι θάνατοι κάτω από τους 100 και πηγαίνοντας προς τα Χριστούγεννα θα έχουμε πτωτική πορεία. Εδώ όμως θέλω να επισημάνω από την εμπειρία και από πέρυσι που είμαι ένας από τους 3.625 διασωθέντες από εντατική από τον κορονοϊό σύμφωνα με την τελευταία μελέτη και του κυρίου Τσιόδρα μέχρι τώρα. Πολύ λίγοι. Είμαι ένας από τους πολύ λίγους τυχερούς. Ένα καμπανάκι για τα Χριστούγεννα. Τα Χριστούγεννα θα συμβούν δύο φαινόμενα τα οποία τα προβλέπουμε. Το ένα είναι ταξίδια, αναψυχής με την ευκαιρία των χριστουγεννιάτικων διακοπών. Και το δεύτερο είναι οικογενειακές συνάξεις. Δηλαδή το σόι που λέμε οι συγγενείς θα μαζευτούν για να γιορτάσουν τα Χριστούγεννα και την Πρωτοχρονιά σε σπίτια. Θα ήθελα λοιπόν να συμβουλεύσω τους τηλεθεατές σας, εάν δεν χρειάζεται πραγματικά να αναβάλουν το ταξίδι αναψυχής και να αποφύγουν να πάνε στα, καταλαβαίνω την ανάγκη βέβαια το να βρεθούν με τους συγγενείς τους στα οικογενειακά τραπέζια εν ώψη Χριστουγέννων, γιατί δυστυχώς θα δούμε αύξηση πάλι τις επόμενες μέρες μετά τις γιορτές. Μακάρι να διαψευστώ και άρα θα έχουμε πάλι την ίδια εικόνα, δηλαδή θα αυξάνονται οι νέες μολύνσεις και μετά θα ξαναυξηθούν οι διασωληνωμένοι και οι θάνατοι. Θα ήθελα λοιπόν να παρακαλέσω, όσο και αν είναι δύσκολο, όσο και αν είναι αποκρουστικό αυτό που τους ζητάω, αν μπορούν να μην κάνουν αυτές τις δύο πράξεις. Γιατρέ, ωστόσο, κάποιοι θα κάνουν την εξής ερώτηση. Μου είπατε να εμβολιαστώ για να μπορέσω να είμαι με τους συγγενείς μου τα Χριστούγεννα. Και εγώ το έκανα. Γιατί τώρα μου ζητάτε να απομακρυνθώ ξανά από τους γονείς μου, από την οικογένειά μου και να είμαι μόνος μου στο σπίτι ή να περιορίσω το ταξίδι που έχω προγραμματίσει να κάνω για τα Χριστούγεννα? Έκανα αυτό που μου είπατε. Κοιτάξτε, ο εμβολιασμός, και πολύ καλά το θέτε και όχι μία, τρεις φορές και θα πάμε και σε τέταρτη μάλλον και ίσως θα γίνεται και μια φορά το χρόνο τα επόμενα 2-3 χρόνια. Ο εμβολιασμός είναι ένα μέτρο. Είναι ένα μέτρο πρόληψης. Δηλαδή αν εμβολιαστώ θα έχω αντισώματα έτσι ώστε όταν κι αν νοσήσω
να το περάσω πιο ήπια. Mm-hmm. Να αποφύγω την νοσηλεία και οπωσδήποτε να αποφύγω το θάνατο. Δεν αρκεί όμως για να μην έχουμε νέες μολύνσεις. Οι νέες μολύνσεις, ξέρετε, κάποιες συμβαίνουν και σε εμβολιασμένους. Αυτή τη στιγμή αναφέρατε 683 διασωληνωμένους. Το 80%, το 81% είναι ανεμβολιαστοί. Το 19% είναι εμβολιασμένοι. Διασωληνωμένοι που παλεύουν για τη ζωή τους ενώ εμβολιάστηκαν. Άρα έχουμε ασθενείς εμβολιασμένους, σε εμβολιασμένους ανθρώπους, ασθενείς από τον κορονοϊό με μολύνσεις, με νέες μολύνσεις. Εδώ είναι η μετάλλαξη Δέλτα και Δέλτα Πλας. Φοβόμαστε και την Όμικρον, η οποία φαίνεται να είναι πολύ μεταδοτική, αλλά όχι τόσο σοβαρή. Αλλά θα επισημάνω κυρίως τον κίνδυνο στα άτομα ηλικίας άνω των 60-70 ετών, όπου μπορούν, επειδή το ανοσοποιητικό τους είναι πιο γυρασμένο, επειδή έχουν χρόνιες παθήσεις, εάν μολυνθούν παρά το ότι είναι εμβολιασμένοι, μπορεί να χάσουν τη ζωή τους. Και αυτό το 20% είναι τέτοιοι ασθενείς αυτή τη στιγμή στις εντατικές. Άρα λοιπόν δεν σημαίνει εμβολιαστείτε και τελειώσαμε. Το ξαναλέω για ακόμα μια φορά. Μείνετε ασφαλείς είναι το μήνυμα. Φοράτε μάσκα, χρησιμοποιείτε αντισηπτικά, αποφεύγετε το συνωστισμό σε κλειστούς χώρους και εδώ είναι τα οικογενειακά τραπέζια. Μπορεί κάποιος να είναι ελαφρώς πάσχων, ένα παιδάκι ας πούμε 15 χρονών από το σχολείο, και να πάει και να κολλήσει τη γιαγιά του, γιατί θα της δώσει ένα φυλάκι για να της πει χρόνια πολλά τα Χριστούγεννα. Άρα λοιπόν θα πρέπει να εξακολουθήσουμε να είμαστε προσεκτικοί, όσο ξαναλέω και αν αυτό μας στεναχωρεί, όσο και αν αυτό δεν το θέλουμε. Καταλαβαίνω την ψυχολογική κόπωση. Θα πρέπει όμως όλοι οι άνθρωποι να καταλάβουν ότι έχουμε ακόμα λίγη δουλειά να κάνουμε με την πανδημία, μέχρι ότου να γίνει ενδημία. Και σε αυτή τη δουλειά θα πρέπει όλοι να βάλουν ένα χεράκι. Θα πρέπει όλοι με τη δικιά τους συμπεριφορά και στάση να βοηθήσουν να νικήσουμε τον κορονοϊό. Η λύση σε αυτό, γιατρέ, ποια είναι? Δηλαδή πρέπει να εμβολιαστούν περισσότεροι, πρέπει να εμβολιαστεί μεγαλύτερο ποσοστό με την τρίτη δόση? Πότε θα τελειώσει όλο αυτό? Γιατί κάθε λίγο και λιγάκι, ενώ βάζουμε ένα στόχο να εμβολιαστούμε όλοι, όσο περισσότερο ποσοστό μεγάλο γίνεται, με την τρίτη δόση να προφυλαχθούμε, να προσέξουμε, όπως είπατε και εσείς πολύ σωστά, να αποφύγουμε τις μεγάλες συγκεντρώσεις σε σπίτια ή σε κλειστούς χώρους τα Χριστούγεννα. Αλλά και ο άνθρωπος θέλει κάπως να βλέπει μπροστά του και να πει θα τελειώσει κάποια στιγμή αυτό. Εσείς πώς το βλέπετε, θα τελειώσει κάποια στιγμή ή θα φτάσουμε πάλι το καλοκαίρι, θα χαλαρώσουμε γιατί θα ανοίξει ο καιρός και μετά πάλι το Σεπτέμβρη θα μπούμε ξανά στην ίδια διαδικασία γιατί κάποια νέα μετάλλαξη θα έχει φτάσει στη χώρα μας? Κύριε Καλαμογιώργου, θα σας πω ότι ο εμβολιασμός έχει τρία ωφέλη. Mm-hmm. Το πρώτο όφελος είναι ότι προστατεύουμε ατομικά. Ναι. Το δεύτερο όφελος είναι ότι μειώνω την μεταδοτικότητα, άρα προστατεύω τους συνανθρώπους μου και κυρίως την οικογένειά μου. Οι πιο κοντινοί μου άνθρωποι που έρχομαι σε επαφή είναι τα μέλη της οικογένειάς μου ή οι συνάδελφοί μου στους χώρους εργασίας κλπ. Και το τρίτο με τον εμβολιασμό είναι ότι σταματούμε την ταχύτητα πολλαπλασιασμού του ιού. Άρα λοιπόν σταματούμε τις μεταλλάξεις. Και έτσι τελικά εντός αγωγικών θα ξεφουσκώσει η πανδημία. Δεν μπορώ να κάνω πρόβλεψη, αλλά πιστεύω ότι μέχρι το καλοκαίρι θα δούμε το υπόλοιπο κομμάτι της πανδημίας να υποχωρεί σιγά σιγά και θέλω να πιστεύω ότι από το επόμενο καλοκαίρι, το επόμενο φθινόπωρο, πλέον θα είναι ενδημία. Ενδημία σημαίνει λίγα περιστασιακά κρούσματα, όπως ακριβώς είναι τώρα στη γρίπη. Mm-hmm. Οι άνω των 60 μάλλον θα κάνουν εμβόλιο μία φορά το χρόνο, όπως κάνουμε για την γρίπη, ναι. Και έτσι θα ξαναποκτήσουμε την κανονικότητα στη ζωή μας. Το μήνυμα όμως είναι ότι η ζωή δεν μπορεί να σταματήσει. Και για να μην σταματήσει, ξαναλέω, πρέπει όλοι να βάλουμε ένα χεράκι. Δεν είναι μόνο ο εμβολιασμός. Ο εμβολιασμός είναι η καρδιά της άμυνας, η καρδιά των μέτρων αντιμετώπισης. Χρειαζόμαστε και τα υπόλοιπα. Χρειαζόμαστε τις μάσκες, προφύλαξη στο πρόσωπο, χρειαζόμαστε τα αντισηπτικά, χρειαζόμαστε την αποφυγή του συνωστισμού, όσο και αν αυτό ακούγεται παράλογο π.χ. στο μετρό ή στα μέσα μεταφοράς στην Αθήνα, mm-hmm. ή ακούγεται παράλογο σε ένα γραφείο που δουλεύουν 20 συνάδελφοι ο ένας δίπλα στον άλλον. Όμως είναι αναγκαίο να γίνει. Και λίγο υπομονή ακόμα, ξαναλέω, εγώ πιστεύω ότι το 2022 θα είναι το έτος που πλέον ειλικρινά θα νικήσουμε την πανδημία και μετά αν γίνει ενδημία
δεν θα χρειάζεται να κουβεντιάζουμε πλέον για αυτή, όπως τώρα δεν κουβεντιάζουμε για την γρήπη. Είστε ένας από τους ανθρώπους, όπως είπατε και εσείς, που χρειάστηκε να νοσηλευτείτε. Νιώθετε περισσότερο από τον οποιονδήποτε τους ανθρώπους που νοσηλεύονται αυτή τη στιγμή μέσα στο νοσοκομείο και το πώς αισθάνονται, τη μοναξιά που έχουν, και ίσως πιστεύω και θέλω να πιστεύω ότι είστε και από αυτούς που τους μιλάτε περισσότερο. Υπάρχουν άνθρωποι που δεν είχαν εμβολιαστεί, νοσήσανε, νοσηλεύτηκαν και τώρα το έχουν μετανιώσει που δεν είχαν εμβολιαστεί, γιατρέ. Έχουμε τέτοιες περιπτώσεις. Ακριβώς πριν από ένα χρόνο, ξημερώνοντας 15 Δεκεμβρίου του 2020, εγώ διασωληνώθηκα. Έχω επέτειο, γι' αυτό και σήμερα έβαλα εφημερία επίτηδες στο νοσοκομείο για να νικήσω τις λίγους φόβους που έχω πλέον με αυτήν την ανάμνηση. Δεν το λέω, το λέω για πολύ απλούς λόγους, ότι παλεύοντας μπορούμε να κερδίσουμε πράγματα και ευτυχώς εγώ πάλεψα και κέρδισα. Δυστυχώς υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι πραγματικά μετανιώνουν γιατί δεν εμβολιάστηκαν, πραγματικά μετανιώνουν γιατί πλανήθηκαν, γιατί άκουσαν ανθρώπους που τους συμβούλεψαν ή άκουσαν ανθρώπους που τους φόβησαν, και όταν καταλήγουν μέσα στο νοσοκομείο με πολύ μεγάλες ροές οξυγόνου, με μηχανές υποστήριξης αναπνοής που είναι τα BiPAP, τα CPAP, τα High Flow, και πολύ δε περισσότερο όταν φτάσουν σχεδόν στην πόρτα του να ζητάνε να διασωληνωθούν για να κρατηθούν στη ζωή, αυτοί οι άνθρωποι ψυχολογικά είναι τρομαγμένοι και έχουν καταρρεύσει. Εμένα μου θυμίζουν τους ανθρώπους που ένα πρωινό τους λένε ότι, ξέρετε, δεν είναι οι γονείς σας αυτοί που πιστεύατε, ότι οι γονείς σας είναι κάποιοι άλλοι, και ξαφνικά καταλαβαίνουν ότι όλη τους η ζωή, ό,τι πίστευαν, ό,τι ζούσαν, ό,τι θεωρούσαν κανονικό μέχρι τώρα, ήταν μία πλάνη και κατάρρευσαν. Έτσι αισθάνονται και αυτοί οι άνθρωποι. Ψυχολογικά πιστεύουν, μάλλον αυτό που πίστευαν ως αλήθεια, ως ότι ήταν αυτό που πραγματικά κάναν στη ζωή τους, ήταν λάθος, και από αυτό το λάθος τελικά μπορεί να πληρώσουν το τίμημα, το οποίο μπορεί να φτάσει να είναι και ο θάνατος. Ευτυχώς οι λίγοι που επιζούν, όταν γυρίζουν στο σπίτι, παρά τις φοβίες τους, παρά την ψυχολογική καταπώνηση που έχουν, είναι περιχαρείς, γιατί σώθηκαν και ξαναγυρίζουν στα αγαπημένα τους πρόσωπα. Οι περισσότεροι όμως, μιλάμε για ένα ποσοστό 57%, σχεδόν 70%, όσοι είναι διασωληνωμένοι πεθαίνουν. Αυτοί οι άνθρωποι δυστυχώς δεν έχουν μια δεύτερη ευκαιρία, δεν έχουν τη δυνατότητα να πούν έκανα λάθος, συγχωρέστε με και θα ζήσω καλύτερα τη ζωή μου. Έτσι, το τίμημα λοιπόν είναι ο θάνατος. Και εκεί αυτοί οι άνθρωποι, έτσι, δεν μπορούν να πραγματικά να μας πούνε το μετάνιωσαν και ότι θα εμβολιαστώ ή θα τηρήσω μέτρα και θα παλέψω κι εγώ μαζί σας εναντίον του κορονοϊού. Δυστυχώς πρόσφατα χάσαμε και έναν συνάδελφο, εξαιρετικό συνάδελφο, ο οποίος ήταν αρνητής του κορονοϊού και ο οποίος στο τέλος πραγματικά, όσο και αν πάλεψε, όσο και αν προσπάθησε να γατωθεί στη ζωή, δεν τα κατάφερε. Αυτός ο άνθρωπος και πολλοί άλλοι συνάνθρωποι μας, ας γίνουν μαθήματα, τα παθήματά τους να γίνουν μαθήματα για μας τους υπόλοιπους, και να τιμούμε τη μνήμη τους, αλλά κυρίως να τρέξουμε, να προστατευτούμε και να εμβολιαστούμε για να μην έχουμε την ίδια μοίρα. Μακάρι αυτοί οι άνθρωποι που θα τα καταφέρουν να βγουν νικητές να μεταφέρουν αυτό το μήνυμα που λέτε, γιατρέ, και να πείσουν και αυτούς που ακόμα δεν έχουν πιστεί, ίσως αυτός είναι ο τρόπος, με κάποιους που το έχουν ζήσει πραγματικά και ζήσαν και δύσκολα μέσα στα νοσοκομεία, να πείσουν και αυτούς με την εμπειρία τους. Ποια εφημερία είναι αυτή που κάνετε στο σύνολο? Είναι η τέταρτη εφημερία, είναι η τέταρτη. Θα κάνω 4 εφημερίες. Οι συνάδελφοι συνεχίζουν τις εφημερίες μέχρι το τέλος Δεκεμβρίου. Ναι. Ανάλογα την ροή των κρουσμάτων μπορεί να χρειαστεί να ξαναέρθω και εγώ και κάποιοι άλλοι συνάδελφοι για τον Ιανουάριο, αν προκύψουν ανάγκες. Εύχομαι να μην προκύψουν. Μακάρι. Εύχομαι να μείνω στο ιατρείο μου και να κάνω την αποτροπή, την πρωτοβάθμια περίθαλψη, τη φροντίδα των ασθενών στο σπίτι και όχι πλέον στις κλινικές COVID του νοσοκομείου. Σας το ευχαριστώ. Με αυτό θέλω να δώσω ένα αισιόδοξο μήνυμα, ότι μπορούμε να έχουμε πολύ καλύτερα αποτελέσματα από αυτά που ανακοίνωσε ο κύριος Τσιόδρας και ο κύριος Λίτρας
περιγράφοντας την πανδημία μέχρι το Μάιο βέβαια του 2021, που αν τη διαβάσει κανείς βλέπει ξεκάθαρο το μήνυμα ότι θα πρέπει ιδίως τα μικρά περιφερειακά νοσοκομεία να υποστηριχτούν με προσλήψεις προσωπικού, να υποστηριχτούν με κι άλλα κρεβάτια και εντατικής αλλά και άλλα κρεβάτια νοσηλείας εκτός εντατικής ή με μονάδα αυξημένης φροντίδας. Εδώ το νοσοκομείο του Βόλου χρειάζεται πνευμονολογικό τμήμα με 2 πνευμονολόγους συναδέλφους και αυτό είναι και ένα αίτημα και θα έλεγα και μια παράκληση προς την κεντρική εξουσία και προς τους βουλευτές της πόλης μας και του νομού μας να το μεταφέρουν στην Αθήνα και στην κεντρική διοίκηση, έτσι ώστε να βγούμε δυνατότεροι και σαν νομός αλλά και σαν σύστημα υγείας από αυτή την πανδημία. Πόροι μπορεί να βρεθούν, χρειάζεται πολιτική βούληση. Ας διαβάσουμε ξανά καλά τη μελέτη του καθηγητή, όπου στην ουσία το μήνυμά του είναι αυτό. Να ενισχυθεί κι άλλο το Εθνικό Σύστημα Υγείας. Και ξέρετε, αυτό το φωνάζει ένας ιδιώτης γιατρός, διότι το θέμα δεν είναι να πληρώνουμε και να πηγαίνουμε στους ιδιώτες. Το θέμα είναι να δούμε το σύστημα υγείας συνολικά και να δούμε και την βελτίωση της υγείας και της ζωής μας από την ίδια οπτική. Είτε είμαστε στο δημόσιο, είτε είμαστε στον ιδιωτικό τομέα. Κύριε Χρήστου, σας ευχαριστώ πολύ. Σας εύχομαι καλή εφημερία. Είστε πανηδύν. Ευχαριστώ πολύ και πάλι για την πρόσκληση. Ελπίζω να φτάσουν τα μηνύματα σε όλους τους τηλεθεατές σας. Ευχαριστούμε πολύ.